Μ' ακούμε, μ' ακούμε. Καλά, πήγα λισαϊκάρα, έτσι. Εμπρός της αεπαλικάρια, σουρτάρετε και σπάστε τα δοκάρια. Τα δίκια σκίστε, την γλώσσα κατακτήστε. Νικήστε, νικήστε, νικήστε. Τα δίκια σκίστε, την γλώσσα κατακτήστε. Νικήστε, νικήστε, νικήστε. Για πάμε! Λοιπόν, έτσι για να μην λοιπόν, καλησπέρα και από μένα, απέναντι από τον ναό εδώ πέρα. Λοιπόν, απόψε για να ξέρει δύο κόσμος τι κάνουμε ακριβώς και τι θα κάνω εγώ τώρα, θα δώσω μια πλακέτα σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πρόεδρος, γιατί έτσι λέει τώρα ότι μόνο αυτό πρέπει να αναφέρουμε, αλλά πρέπει να αναφέρουμε και το όνομά του, έτσι. Είναι πρόεδρος της Παγκόσμιας Λέσχης, ιδρυτής, είναι ιδρυτής της Παγκόσμιας Λέσχης, ωραία. Αλλά είναι ο Γιώργος Ογκίκας. Λοιπόν, ο Γιώργος Ογκίκας, για όσους δεν ξέρετε, επί 6 χρόνια που χτιζόταν αυτό το γήπεδο εδώ, που κάναμε μαύρα μάτια να το δούμε όλοι οι αεκτζίδες, ήτανε στις επάρξεις, γύριζε με ντρόουν, με διάφορους τρόπους και παρακολουθούσαμε με κομμένη ανάσα όλοι οι αεκτζίδες εντός και εκτός Ελλάδος, εκατομμύρια άνθρωποι, την εξέλιξη των εργασιών μέχρι να φτάσει στο σημείο να γίνει το όνειρο πραγματικότητα. Και γι' αυτό, φίλε Γιώργο, εγώ απόψε εκ μέρους βέβαια και του Δημοτικού Συμβουλίου του μας και του Πρόεδρου και του Γιάννη του Βούρου που εμείς σαν διοίκηση κάναμε τα πάντα για να γίνει αυτό το γήπεδο, ό,τι πάνε για το χέρι μας και εκ μέρους των εκατομμυρίων αεκτζίδων στην Ελλάδα και εκτός Ελλάδος απόψε θα σου δώσουμε μια πλακέτα για να τιμήσουμε το απίστευτο που έκανες να μας ενημερώνεις κάθε μέρα για το πότε θα τελειώσει το όνειρο που είναι μπροστά μας και ήσουν και γούρικος γιατί με την πρώτη χρονιά πήραμε και double, ρε. Τι να σου πω, ρε. Τι να σου πω, ρε. Τι να σου πω. Τι να σου πω. Λοιπόν, εγώ έχω μεγαλώσει εδώ πιο κάτω λίγο εδώ στην Χαλκιδόνα, ήμουν στην παιδική ομάδα της ΑΕΚ, είμαι αμφιβολής σε όλα αυτά και δεν το κρύβω, δεν λέω εθνική Ελλάδος εγώ γιατί κάποιοι άλλοι συνάδελφοι λένε διάφορα, εγώ λέω είμαι ΑΕΚ από την αρχή και μέχρι το τέλος. Α, για πάντα. Λοιπόν, πού είναι το εργαλείο. Έλα εδώ, Γιωργάκη, έλα εδώ. Έλα με την κουστούμια σου, έλα εδώ. Έλα. Ανέβα. Πούτι, κράτα. Βοήθα. Ωραία πράγμα. Λοιπόν, διάβασε τι λέει. Έλα, λέω. Έχω τα γυαλιά μαζί. Τα έχω. Κάτσε. Λοιπόν, πάμε εδώ. Έλα, παιδί. Εσύ θα με διαβάσεις. Το χρώμα δεν βλέπω. Έλα, εγώ δεν διαβάσω. Εγώ θα τα πω. Εσύ. Λοιπόν. Δεν βλέπει κι αυτό. Δεν βλέπω εγώ. Περίμενε. Σαν κείμενο, παιδιά, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο που τιμούν την παρουσία τους στην Παγκόσμια Λέσχη κ. Νάρα, κ. Σοφιά. Γράφει, βραβεύουμε την Παγκόσμια Λέσχη κ. Νάρα, κ. Σοφιά για την πολύτιμη συνεισφορά της στη διάδοση, διατήρηση και συνέχιση της ιστορίας της αγαπημένης μας ομάδος αλλά και το κοινωνικό έργο που επιτελεί ανιδιοτελώς προς τον συνάνθρωπο που αδυνατεί να ανταπεξέλθει στις ανάγκες της καθημερινότητας. Στηρίζουμε κάθε προσπάθειά της με την ίδια θέρμα και όρεξη και παραμένουμε ενεργοί δίπλα της σε κάθε πρωτοβουλία που θα προσπαθήσει να βγάλει εις πέρας. Με εκτίμηση... Ο κύριος Μπίγαλης που πιστεύουμε... Όχι εγώ. Όλοι οι αεκτζίδες, τα εκατομμύρια των αεκτζίδων χειροκροτούμε τον Γιώργο τον Κίκα για τη δουλειά που έκανε την απίστευτη και τη Λέσχη. Λοιπόν, ξαναλέω, το γήπεδο αυτό
Είναι το όνειρο κάθε ΑΕΚΤΖΙ όταν το 2003 γκρεμίστηκε και μας έφυγε η ψυχή εδώ πέρα 19 χρόνια. Τώρα το γήπεδο είναι μπροστά μας. Το πρώτο μας double εδώ στο καινούριο το γήπεδο, παιδες. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Πρώτη χρονιά ο Αλμέιδα, τα παιδιά έγιναν τα πάντα και βέβαια να μην ξεχάσω τον ένα και μοναδικό που για μένα όταν θα γίνουν εδώ, θα γίνει το Μουσείο των Κέρινων Ομοιωμάτων, παρόλο που είναι ακόμα εν ζωή, πρέπει να βάλω και το κέρινο ομοίωμα του Δημήτρη του Μελισσανίδη, γιατί χωρίς το Μελισσανίδη σας το λέω, μα την Παναγία δεν υπήρχε, επειδή είμαι στο Δήμο και ξέρω τι τραβήξαμε, δεν υπήρχε περίπτωση να γίνει γήπεδο ποτέ αν δεν υπήρχε ο Μελισσανίδης να μπει μπροστά και να το κάνει πραγματικότητα. Λοιπόν, ευχαριστούμε Γιώργο Κίκα, έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Ορίστε, ποιος το λέει. Έλα Λάκη, πάρε Λάκη, αγόρι μου. Τιμούμε σήμερα, μας τιμάει μάλλον, εδώ το επιτελείο, η τριπλέτα, αυτοί των κορυφαίων Ελλήνων DJs, που επειδή βλέπω άτομα κοντά στην ηλικία μου, όλοι μεγαλώσαμε μαζί τους, τόσο με τον τραγουδιστή, τραγουδοποιό Κώστα Μπίγαλη, αυτή τη μεγάλη αεγάρα, που τον ευχαριστώ πολύ από καρδιάς, Μελισσούλα Μελισσάκη, περιμένουμε να βγάλει κανέναν ύμνο τη ΣΑΕΚ, αλλά και την τριπλέτα εδώ πέρα, παιδιά, τον DJ. Ξεκινάω ηλικιακά, τον DJ Dr. Elaine, τον κύριο Ζωϊόπουλο, το DJ. Ένα φίλο κόσμο, ρε παιδιά. Πάμε καιρά. Τον αδελφό μου, τον Λιό Καράπαλη, έτσι. Στον τόνο θα τα χαλάσουμε. Στο ψηφοδέλτιο είναι ψηλά-ψηλά, Καραπάλης. Στη μέση. Και έξω από δεξιά, το φίλο μου τον Μπίλτο Σέλ. Ευχαριστώ για την τιμή, παιδιά, που δυναμώνουμε εδώ πέρα σε αυτόν τον χώρο που 6 χρόνια τώρα με φιλοξένησε. Γιατί ήταν κινηματογραφούσα, παιδιά, γύρω-γύρω την Ακαστοφιά, έτσι ώστε να πάει η εικόνα μου και ο ήχος μου σε κάθε ένα σπίτι, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Για νεράκι, ερχόμουν εδώ πέρα. Γι' αυτό στηρίζω και το μαγαζί και τον ίδιο τον Σταύρο. Το Σταύρο, τον Καλιακούδα. Πάμε και τώρα στο λόγο, παιδιά, που τον έγραψα εκ παραδρομής με τον αντιπρόεδρο της Λέσκης, τον Βασίλη τον Παράσχου, χειροκρότημα. Όπως είδατε, παιδιά, ήταν και ο πρόεδρος της Λέσκης, ο κύριος Νεστορίδης, ο οποίος για χύψη λόγους και δει το ποδόσφαιρο, αποχώρησε 3,5 ώρα, δεν μπόρεσε να κάτσει άλλο. Γι' αυτό το όφωνο είναι σε μένα, σαν ιδρυτής, να πω δύο λέξεις. Κείμενο που μοιράστηκα με τον Βασίλη τον Παράσχου, τον Αντρέα τον Μπενάρδο, που παρίσταται με τη σύζυγό του εδώ, χειροκρότημα Αντρέας Μπενάρδος. Και μου τα έγραψε και μου τα καθαρόγραψε η κόρη μου πριν σβήσουν και γράψουν τα άλλα παιδιά εδώ, κατά τις 8 η ώρα που ήρθα. Λοιπόν, ξεκινάω, παιδιά, μην μακρηγορώ, όλοι ξέρετε ότι είμαι πάρλας. Καλησπερίζω όλους τους παρατηρησκόμενους. Οι περισσότεροι από εσάς γνωρίζετε ότι κινηματογράφησα εδώ και 5,5 χρόνια τις εργασίες Αγιαστοφιάς από την αρχή έως το τέλος που ολοκληρώθηκαν τα έργα της. Όταν ολοκληρώθηκαν οι εργασίες, παιδιά, φίλες και φίλοι, μου γεννήθηκε η ιδέα δημιουργίας μιας φιλανθρωπικής λέσκης Φιλονάε, αυτή που θα αποτελεί το σε πρώτη φάση από την πλειονότητα των 32.500 ακολούθων που ακόμα έχουμε, σαν κυτρινόμαυρος αετός, το κανάλι όλων των αεξίδων. Κυτρινόμαυρος αετός, εδώ θέλω ένα καιρό χειροκρότημα, γιατί έτσι γνωριστήκαμε από το κυτρινόμαυρο αετό, με κοινό παρανομαστή την ΑΕΚ, με το κυτρινόμαυρο αετό, κάτω από τη σκέπη της ΑΕΚ και του Προέδρου του Δημήτρη του Μελισσανίδη, που αγαπάμε όλοι και αποδείχθηκε και ο Συνομελισσανίδης φέρνοντας ντάμπλ μετά από 43 χρόνια πρόεδρος των προέδρων και πιστεύουμε σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή πορεία για την ΑΕΚΑΡΑ μας. Σας το έλεγα καιρό ότι η ΑΕΚ θα περάσει το Παναθηναϊκό 6 πόντους, έπεσαν από το έξω. Το έλεγα από το Δεκέμβριο του 22. Λοιπόν, συνεχίζοντας, κάτσε αγόρι μου, συνεχίζω. Αυτή η Λέσκη θα είχε και έχει αποκλειστικό και μόνο σκοπό την ενίσχυση όλων, μα όλων, των ερασιτεχνικών τμήματων της ΑΕΚ και τη βοήθεια των οικονομικά ασθενέστερων αεξίδων. Πού βρίσκονται οι πόροι, ρε Γιώργο μου, ρωτάτε πολύ, για να στηρίζετε αυτές τις πρωτοβουλίες? Απαντώ. Οι πόροι για αυτή την προσφορά βρίσκονται
από μια ελάχιστη μηνιαία εισφορά των μελών, το ταλιράκι που λέω εγώ, καθώς και άλλων δραστηριοτήτων που μερικές μελετώνται και άλλες έχουν τεθεί σε εφαρμογή. Όπως έχει τεθεί σε εφαρμογή, έτσι, η κάρτα μέλους που 1.600 εξημών έχουμε πάρει, έτσι ώστε να έχουμε καβάντζα 16.000 ευρώ για τη μάνα αναστεχνική ΑΕΚ. Λοιπόν, λιδωρηθήκαμε, κατηγορηθήκαμε και συγκοφαντηθήκαμε από μερική, μια μικρή μερίδα συναεξίδων, αλλά απαντήσαμε με πράξεις και μόνο με πράξεις. Ήδη πριν το επίσημο σχηματισμό της Λέσκης έχουμε βοηθήσει αναξιοπαθούντες αεξίδες περίπου με 2.500 ευρώ από τη Λέσκη για να τους πάρουμε εισιτήρια και τροφό. Είναι μεταξύ ημών κάποια άτομα που βλέπω τώρα. Λοιπόν, και με τα δωρεάν εισιτήρια αγώνων της ΑΕΚ της περασμένης σεζόν, καθώς και την ερασιτεχνική ΑΕΚ με ένα ποδήλατο που λέτε μερικοί. Ο Λίκας με έφερε ένα ποδήλατο συνέργου τώρα από τους Άρηκα. Παιδιά, η κάθε ρόδα του κάνει 1.500 ευρώ. Όλο είναι ένα αυτοκόνημα περίπου 5-5.200 κάνει, έτσι. Και 4.300 που κάνει τα μαξίδια με ένα δεκαρικάκι το κεντρό Σιλέσκι. Εν κατακλείδη, παιδιά, και κλείνω ότι σύμφωνα με αυτή τη βράβευση αυτών των παιδιών που με βραβεύσανε, τόσο τον κύριο του Μπίκαλη, όσο και τους, εδώ του Δήμου και του Γιάννη του Βούρου, με βραβεύσατε, βραβεύσατε τη Λέσκη και αναγνωρίζετε και επιβεβαιώνετε και ανταμείβετε τις προσπάθειες, το ήθος και τις αξίες που πρεσβεύει η Λέσκη μας και είναι η ανταμοιβή μας. Όλους τους ευχαριστώ και κάτω που γυαλίζει, ευχαριστώ από όχι, ευχαριστώ τον Δήμαρχο που είναι σε ένα γάμο τώρα και δεν ήρθε, που με τη βράβευση της Λέσκης μας αναγνωρίζει την προσφορά σε όλους. Και φυσικά ευχαριστώ όλους τους δημοτικούς συμβούλους που είναι εδώ πέρα, τους νυν, τους επόμενους, τους προηγούμενους. Έτσι, όλοι είμαστε μια οικογένεια, όλοι αγαπάμε την ΑΕΚ. Αλλά επειδή αυτή η παράταξη στήριξε πολύ τη Λέσκη και εμένα και το κανάλι, έχω μια ιδιαίτερη αδυναμία σε αυτούς. Και κλείνω λέγοντας, στηρίχτε ακόμα πιο δυνατά τη Λέσκη. Η Λέσκη είναι Λέσκη υγιών αεξίδων, βλέπει ο ένας τον άλλον στα τραπέζια που κάθεστε, βλέπετε τι κόσμο έχει μαζέψει η Λέσκη. Σας ευχαριστώ από καρδιάς, Μακρηγόρη, αν δεν πειράζει, να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ από καρδιάς τους πάντες, και τους παραδισκόμενους και τους μη παραδισκόμενους. Αυτό που μου δίνεται με το χειροκρότημα είναι το έναυσμα να προσπαθήσουμε όλοι μαζί να φτάσουμε τη Λέσκη στα ύπατα πατώματα. Να είστε όλοι καλά, αδελφιά. Τι καλά, ευλόγησαν. Η Σιλία και χρόνια πολλά, μεγάλος να γίνεις με άσπρα μαλλιά, παντού να σκορπίζεις τις γνώσεις το φως και όλοι να λένε να ένα σώμα. Καλησπέρα σε όλους. Με ξέρετε ποιος είμαι, έτσι κι αλλιώς. Εδώ πέρα βλέπουμε τις κατακτήσεις που έχει κάνει η Βασίλισσά μας, που έχει κάνει ο πρόεδρος μας, με κόπο, με αγώνα. Και πρέπει όλοι να στηρίξουμε τη νέα χρονιά με διαρκείας και να είμαστε όλοι κοντά δίκαια δίπλα στον πρόεδρο. Εγώ θα σας πω 5 πράγματα. Επειδή ασχολούμαι με τον μπάσκετ και είμαι δίπλα στον Μάκη Αγγελόπουλο, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος προσπαθεί μόνος του, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος παλεύει με νύχια και με δίδια να κρατήσει την ομάδα όρθια. Όλοι οι εξήδες, άσχετα αν είσαι ποδοσφαιρικός, αν είσαι χάντμπολ, αν είσαι βόλι, ό,τι και να είναι αυτό, πρέπει να βοηθήσει το νέο εγχείρημα των διαρκείας που θα έρθει μέσα στο καλοκαίρι και πρέπει όλοι να είμαστε δίπλα του. Δεν πρέπει κανένας εξής
Να μην, ναι, δεν πρέπει κανένας αναγκαστικά να μην έχει διαρκεία στο μπάσκετ. Λοιπόν, το εγχείρημα που έχει ξεκινάει είναι πάρα πολύ καλό. Θα αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα στο μπάσκετ. Αλλά για να έχει και ο πρόεδρος δύναμη για να τα καταφέρει αυτά, πρέπει και ο κόσμος να στηρίξει. Εγώ θα σας πω τον εαυτό σας. Πείτε εσείς τι σπουδές του site. Πώς θα σας φαινότανε, εάν εσείς βάζετε τα ρεάλ σας λεφτά και βλέπετε και κερκίδες άδειες. Νομίζω ότι δεν θα σας άρεσε. Οπότε γι' αυτό πρέπει όλος ο έγκης, όλος ο κόσμος των έγκηδων, πρέπει να βοηθήσει αυτό το εγχείρημα, πρέπει να είναι όλοι δίπλα στον πρόεδρο, πρέπει να είναι όλοι δίπλα στη βασίλισσα για να έχουμε και επιτυχίες. Γιατί οι επιτυχίες έρχονται μέσα στον κόσμο. Αν δεν έχεις κόσμο, δεν έχει κανένας μεράκι και κανένας δεν μπορεί να κάνει κάτι για να πάμε περαιτέρω. Οπότε, λοιπόν, όταν βγούνται διαρκείες, πρέπει να είμαστε δίπλα στην ομάδα, να στηρίξουμε έμπρακτα και κατά πάσα πιθανότητα τα μάτς της Ευρώπης θα είναι με διαρκείας. Οπότε, είναι άλλο ένα σύ να βοηθήσουμε την ομάδα και να είμαστε δίπλα της. Δεν επιτρέπεται να έχουμε δικό μας γήπεδο, να είμαστε εκτός σε εξίδες και να βγαίνουμε μόνο στο ποδόσφαιρο ή στο βόλεϊ ή στο χάντμπολ. ΑΕΚ είμαστε σε όλα. Είμαστε και στο μπάσκετ και στο βόλεϊ και στο χάντμπολ. Πρέπει όλοι να είμαστε δίπλα, να στηρίξουμε τη φωνή μας και να έχουμε και επιτυχίες. Ή τώρα ή ποτέ. Δεν πρέπει να απογοητεύσουμε τον πρόεδρο, δεν πρέπει να τον αφήσουμε να τα παρατήσει. Πρέπει όλοι μαζί μια γροθιά να είμαστε δίπλα του και να το στηρίξουμε. Γι' αυτό λοιπόν όλη διαρκείας και τα καλύτερα έρχονται. Ευχαριστώ πολύ.